Το φτάνει. Εγώ αυτό θα σημείο. Σε ρωτήσω γιατί θα σκάσω. Γιατί μου δίνει και πολύ καλή πάσα. Mm-hmm. Σε γνωρίσαμε και πριν από το House of Fame. Mm-hmm. Σε ξέραμε, είχε κάνει κάποια βήματα. Είχε ακουστεί και η σχέση που είχε με τον Παντελή Παντελίδη. Έχει μιλήσει και εσύ, έχει πει ότι ήσασταν πολύ δεμένοι κτλ. Αυτό λειτουργήσε ως εμπόδιο στην καριέρα σου, στην πορεία σου, ως εφαλτήριο, σε βοήθησε. Ήταν αυτή η δύσκολη περίοδος στην οποία αναφέρεσαι. Δεν θεωρώ ότι έχει επηρεάσει αυτό που κάνω, το ότι είχα μια πολύ καλή σχέση με τον Παντελή. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση, μια πολύ καλή συνεργασία. Δεν θεωρώ ότι αυτό επηρέασε τα δικά μου βήματα σε κάτι. Όχι, όχι. Όταν μιλάω για άσχημες καταστάσεις, αναφέρομαι σε άλλες καταστάσεις. Γιατί γράφτηκαν, σε ρωτούσαν, ήταν επίμονα τα μίντια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω το λόγο. Πόσα χρόνια τραγουδούσες ήδη πριν το House of Fame? Γύρω στα 6. Οπότε είχες αυτές τις εμπειρίες που λέμε τις λεγόμενες τις οντισιών, που περνάς και από οντισιών μέχρι να πάρεις κάποια θέση και τελικά ενώ την έχεις πάρει, σου την αφαιρούν. Εκεί ναι, κάποιο λάθος. Ναι. Είχε γίνει κανένα σκηνικό με άλλες τραγουδίστριες? Δυστυχώς, και το λέω με λύπη αυτό, δεν χρωστάει κανένας καλό σε κανέναν. Και καλό λόγο ή καλή πράξη. Γενικά. Μην το λέει η άλλη σκοπονιά. Τι να μην το λέει, βρε, τη ζωή σου λέει τα λόγια. Έχει καεί η γυναίκα, καλέ, τι να μην το λέει. Θα τα πω πώς είναι. Πες τα πώς είναι. Δυστυχώς. Και γενικότερα είναι ένας χώρος που πολεμάει ο ένας τον άλλον. Γενικά συμβαίνει αυτό σε διάφορους κλάδους. Ναι, γιατί είναι λίγη ζήτηση και πολλή προσφορά. Ακριβώς αυτό που είπες. Και πιστεύω ότι αν βοηθούσαμε, αν στηρίζαμε ο ένας τον άλλον, και ειδικά οι γυναίκες, αν στηρίζαμε η μία την άλλη, θα ήμασταν πανίσχυρες. Αχ, τι είπες.